Οι δανειστέ πιέζουν τι ελληνικέ αρχέ να εφαρμόσουν όσα συμφωνήθηκαν το καλοκαίρι και περιλαμβάνει το τρίτο μνημόνιο, δηλαδή να ψηφιστούν μέχρι το τέλο Δεκεμβρίου όλε οι αλλαγέ στο ασφαλιστικό. Έστιση προκάλεσε η δήλωση του Βασίλη Λεβέντη πω οι μεταρρυθμίσει κρύβουν δυσθεώρητε μειώσει τη συντάξη. Αφού έχουν υπογράψει ότι πάνω από 40% θα μειωθούν οι συντάξει, τι στήριξη να παράσκω. Ο εφιάλτη του Ιουλίου επανέρχεται για την κυβέρνηση. Αν δεν ψηφιστούν τα μέτρα, το Brexit θα επανέλθει στο προσκήνιο. Ενδεικτική είναι και η παρέμβαση του διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, ο Γιάννη Τουρνάρα, έκθεση που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή, αναφέρει πω είναι αδύρυτη ανάγκη να περάσουν με ευρία στήριξη τα εναπομείναντα μέτρα από τη Βουλή για να μην επανέλθουν τα σενάρια για έξοδο τη χώρα από την Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να εξοικονομήσει 1,8 δις για το ασφαλιστικό. Προς το παρόν, σύμφωνα με κυβερνητικέ πηγέ, έχει βρεθεί περίπου το ένα δις. Για να κλείσει αυτή η τρύπα σχεδιάζεται να αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά δύο μονάδες. Μία που θα επομιστούν εξ ολοκλήρου οι εργοδότες και μία που θα τη μοιραστούν εργοδότες και εργαζόμενοι. Το τσεκούρι στις συντάξεις αναμένεται να έρθει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Η πύλια για την εθνική σύνταξη έχει κάτσει στα 384 ευρώ και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο ποσό θα χτίζεται με βάση τα χρόνια ασφάλισης και τον μισθό. Με τον επανυπολογισμό, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ υπολογίζεται ότι θα χάσουν 4%, 6-8% οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, 15% όσοι παίρνουν σύνταξη από τον ΟΑΕ, δηλαδή το πρώην ΤΕΒΕ, ενώ σε δέκο και τράπεζε η θα φτάσει το Ενώ σε δέκο και τράπεζε η θα φτάσει το 20%.